πάνε μπροστά. Θέλετε να φαίνεστε. Μάλιστα. Εμείς φεύγουμε, πρέπει να πω, ευχαριστημένοι από τη συνάντηση αυτή. Μπορώ να πω ότι υπήρξε και μια μικρή έκπληξη στο γεγονός ότι όταν παρουσιάσαμε με κάποιες λεπτομέρειες τη δική μας πρόταση για τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανταπόκριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Υπουργό Οικονομικό ήταν ανέλπιστα θετική. Και ελπίζουμε ότι η συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής από πολιτικούς εκπροσώπους και από τεχνοκράτες θα κινηθεί στα πλαίσια τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι των μέτρων που έχουμε καταθέσει ως κίνημα Νικολόγος στη Συνεργασία Πολιτών. Δηλαδή θα πρέπει ένας συγκεκριμένος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν τις μικρή επαγγελματική στέγη, μικρά επαγγελματικά δάνεια, την πρώτη κατοικία κάποιου συγκεκριμένου ύψους δανείου, να ενταχθούν στοχευμένα σε αυτόν τον φορέα μη εξυπηρετούμενων δανείων, να τύχουν διαχείρισης που να είναι ευνοϊκή προς τον δανειολήπτη και βεβαίως αυτά τα δάνεια ο φορέας να τα χρησιμοποιήσει στην αγορά, και υπάρχει και η περίπτωση μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρξει και κέρδος για το δημόσιο και να υπάρξει και πιθανότητα να υπάρχει και να προσελκύσουμε και ιδιώτες επενδυτές σε αυτή την προσπάθεια. Πάντα όμως η διαδικασία θα είναι από τον έλεγχο του δημοσίου. Από εκεί και πέρα βέβαια συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική αναδιάρθρωση των νομοθεσιών, από τη μια να ικανοποιούνται τα δίκαια αιτήματα των δανειοληπτών και από την άλλη όσοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και ιδίως κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα για να πλουτίσουν να τιμωρηθούν μέσα από τις νέες διαδικασίες. Το σίγουρο επίσης είναι ότι, και είναι κοινή διαπίστωση, ότι αν δεν πάρουμε από μόνοι μας μέτρα και μάλιστα σύντομα θα μας επιβληθούν και θα είναι πολύ σκληρά και ανυπόφορα για την κυπριακή οικονομία και για τους Κυπρίους πολίτες στο σύνολό τους.